Εμείς, από την πρώτη στιγμή, τους κάνουμε σύμβαση, τους ασφαλίσαμε, τους πληρώνουμε υπερορίες, τους πληρώνουμε τα πάντα. Εδώ είναι, μπορείτε να τους ρωτήσετε. Εμείς τα σφαγεία δεν τα πήραμε για να σας κάνουμε χάρη, ούτε τα πήραμε για να οικονομήσουμε. Εμείς τα σφαγεία τα πήραμε για να κάνουμε χάρη στους φιλοτρόπους μας. Υπήρχε μία πληροφορία στον κοινοτροφικό κόσμο ότι τα σφαγεία θα κλείσουν. Υπήρχε μία πληροφορία ότι ενδιαφερόταν μία μεγάλη εταιρεία να τα νοικιάσει. Ότι θα γινόταν σφαγεία κοτόπουλων. Αυτό, εμείς ήμασταν δέκτες αυτού του πράγματος και μπήκαμε στη διαδικασία και προς τιμή του Δημάρχου ήταν ανήσυχος πάνω σε αυτό το κομμάτι ότι τα σφαγεία μπορεί να φύγουν από τη χρήση του νομού και ότι θα έχουμε πρόβλημα με τους κτηνοτρόφους. Και μπήκαμε σε αυτή τη διαδικασία να τα πάρουμε εμείς, όχι για να βοηθήσουμε εσάς, εμείς για να τα πήραμε για να βοηθήσουμε τους κτηνοτρόφους. Τώρα, το προσωπικό το κρατήσαμε. Αυτοί που δουλεύαν πραγματικά συνεχίζουν να δουλεύουν νόμιμα, με συμβάσεις. Από την Πέμπτη έχουμε κρεμασμένη την άδεια που λέει ότι είμαστε καθόλου ανώμιμοι. Και δουλεύουν τα πάντα. Δουλεύουν τα πάντα. Ούτε πάρε τηλέφωνο τον τάδε να κάνει τα στραβά μάτια για τον τάδε, πάρε τηλέφωνο τον τάδε να κάνει τα στραβά μάτια για τάδε. Τώρα, ως προς την επένδυση, βρήκαμε ένα κατεστραμμένο, ένα κτίριο κατεστραμμένο, το οποίο, αν ήταν σε ιδιώτη ένα κτίριο 7 χρόνων, έπρεπε να είναι κόσμημα αυτή τη στιγμή. Είναι κατεστραμμένο, κάθε μέρα βάζουμε χρήματα. Αν νομίζετε ότι σας γελάσαμε σαν Δήμος και το πήραμε φθηνά, ελάτε να δείτε τι βάζουμε κάθε μέρα. Τι έξοδα κάνουμε και αν πράγματι περπατήσει αυτή η επιχείρηση και αρχίσει να μας φέρνει και άλλα χρήματα, εμείς δεν τα θέλουμε για να τα βάλουμε κάπου αλλού. Πάλι εκεί θα τα βάλουμε και θα το ανοίξουμε περισσότερο και αν χρειαστεί θα πάρουμε και άλλο κόσμο, θα δημιουργηθούν και άλλες θέσεις εργασίας. Ένα τελευταίο θα σας πω ότι το τελευταίο διάστημα ήρθαν τόσα ζώα στα Λεβενά όσα δεν ήρθαν σε ένα χρόνο πέρσι. Αυτό μόνο τα λέει όλα. Οι εκδοροσφαγείς δουλεύαν 9 και τώρα δεν επαρκούν. Είναι οι εργαζόμενοι εδώ, μπορούν να σας το μαρτυρήσουν. Δουλεύανε 2 μέρες το μήνα, τη βδομάδα, και τώρα ήρθε η εβδομάδα που δούλεψαν και 5 και 6 μέρες. Αυτό κάναμε εμείς. Το αυτονόητο. Ευχαριστούμε τον Πρόεδρο.